Καλησπέρα και από εμάς στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Τίβας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Απόψε έχουμε ίνο και πολιτισμό. Ήρθαμε εδώ για να ταξιδέψουμε με τα κρασιά του τόπου μας, τα βιωτικά κρασιά, να τα τιμήσουμε. Η Event Concept θα είναι εδώ να διαχειριστεί όλη την εκδήλωση με χαρά και ιδιαίτερα περήφανη για αυτή τη διοργάνωση, ομολογώ. Σας ευχαριστώ πολύ, να περάσετε όμορφα. Καλησπέρα από το όμορφο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας. Από την όμορφη Θήβα μας. Και όμορφη Θήβα. Δεύτερο φεστιβάλ Ίνου Θήβας, Ινογνωσία 2013, Δήμος Θηβαίων, Δημοτικός Οργανισμός Θήβας. Με χαρά διοργανώνουμε μαζί με τους όμορους Δήμους Αλιάρτου Τανάγκρας, με το Επιμελητήριο και με την Αρχαιολογία της Θήβας, αυτό το φεστιβάλ. Είναι χαρά μας, τιμή μας, που ο κόσμος για δεύτερη φορά είναι μαζί μας. Το βλέπετε και μόνοι σας, έχει γεμίσει ο αρχαιολογικός χώρος μας. Είναι διαφήμιση για άλλη μια φορά της πόλης μας και του μουσείου. Σας ευχαριστούμε και εσάς πολύ, γιατί πάντα είστε κοντά μας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Δήμο μας, γιατί από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε, πρότεινε και θα το κάνουμε θεσμό πια αυτό το φεστιβάλ. Και ιδιαίτερα το Δήμαρχο, που ήταν κοντά μας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ένα ιστορικό τόπο, όπως αυτό το Μουσείο της Θήβας, η γη της Βιωτίας, παρουσιάζει τα προϊόντα της. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι ίνοπαραγωγοί μας βρίσκονται εδώ σήμερα σε μια δράση εξωστρέφειας από τους Δήμους μας. Είναι όλα εκείνα που αγαπάμε στη Βιωτία, γιατί ας σκεφτεί κάποιος ότι είναι ένας νομός ο οποίος έχει πολύ ισχυρή αμπελουργία. Καθήκον μας λοιπόν να την παρουσιάζουμε και μάλιστα στο υπέροχο και μοναδικό Μουσείο της Θήβας. Καλησπέρα και από εμάς. Μετά την περσινή επιτυχία και φέτος ο Δήμος Θηβαίων φιλοξενεί το Φεστιβάλ Ίνου, ένα φεστιβάλ που συμμετέχει όλη η στερεά Ελλάδα. Τα κρασιά μας είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο και κοσμούν τις βιτρίνες τόσο της πατρίδος μας όσο και ολοκλήρου του κόσμου. Συγχαρητήρια σε όλους για αυτή την εκδήλωση που γίνεται σε ένα χώρο απείρου κάλους, όπως είναι ο χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θήβας. Συγχαρητήρια στους τρεις δημάρχους και σε όλους τους παραγωγούς για αυτή την ωραία παρουσίαση που την είχαμε ανάγκη στις δύσκολες εποχές που περνάμε. Και πάλι συγχαρητήρια. Δήμαρχε, καλησπέρα από το Μουσείο της Θήβας. Για δεύτερη χρονιά φιλοξενούμε το Φεστιβάλ Ινογνωσίας. Μια επιτυχημένη έτσι εκδήλωση που είχαμε πέρσι, φέτος πιο εμπλουτισμένη και πιο δυνατά και πιο οργανωμένη. Νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι, όντας στην γενέτειρα του Διόνυσου, να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα Ίνου και να στηρίξουμε τους τοπικούς Ίνοπαραγωγούς. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους όσους συμμετέχουν από την Ινοποιία της περιοχής μας. Να σας ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Τανάγκρας και τον Δήμαρχο Αλιάρτου και το Επιμελητήριο που συνδιοργανώνουμε την συγκεκριμένη σημερινή εκδήλωση. Και ελπίζω ο κόσμος να απολαύσει τα κρασιά και να μάθει τα μυστικά τους, έχοντας μαζί μας και τον Θηβαίο Γκίκα Ξενάκη. Είμαστε σήμερα εδώ στο Μουσείο της Θήβας. Έχουμε συνδιοργανώσει με το Δήμο Θηβαίων και με το Δήμο μου την Ινογνωσία μας. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι μαζί, η πρώτη βαθμό αυτοδιοίκηση, ο δεύτερος βαθμός εμπορικό επιμελητήριο, αγρότες, πρέπει να αναδείξουμε το καλύτερο προϊόν που έχουμε στον τόπο μας, που είναι το κρασί. Να το έχουμε στα ράφια μας, όχι εδώ, και στο εξωτερικό. Όλοι μαζί λοιπόν μπορούμε να αναδείξουμε τα τοπικά μας προϊόντα για να μπορέσουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στον νομό Βιωτίας. Στον εμβληματικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας, το δεύτερο φεστιβάλ Ίνου, στο οποίο και ο Δήμος Αλιάρτου Θεσπιαίων συμμετέχει ως συνδιοργανωτής, τιμούμε και προβάλλουμε ένα προϊόν που παράγεται στο νομό Βιωτίας, ένα εξαιρετικό προϊόν το οποίο κοσμεί τα ράφια πολλών καταστημάτων, αλλά εξάγεται και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Το προϊόν αυτό μας διαφημίζει και διαφημίζει την ποιότητα αλλά και το περιβάλλον της χώρας μας, και ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να το στηρίξουμε
και να τον προβάλλουμε. Τους ανθρώπους αυτούς που ασχολούνται με την καλλιέργεια αλλά και την παραγωγή του ίνου, τους τιμούμε και τους αγαπούμε ιδιαίτερως, γιατί το προϊόν τους μας συντροφεύει στις χαρές μας, στις λύπες μας, μας συντροφεύει στις καλές και άσχημες στιγμές μας. Είναι πολύς ο κόσμος σε αυτό το δεύτερο φεστιβάλ. Είναι ο επιβλητικός χώρος του μουσείου που το καθιστά πλέον ένα θεσμό που ήρθε για να μείνει. Είμαστε σε αυτή την ωραία εκδήλωση της περιφέρειας και των Δήμων. Ερχόμαστε να δούμε τους τοπικούς παραγωγούς, τα εξαιρετικά προϊόντα τους και τον αγώνα το οποίο κάνουν καθημερινά, προκειμένου να έχουμε κάποια δυνατά αποτελέσματα και στην ποιοτεία. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη Ινογνωσία, η οποία πραγματοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας. Νομίζω ότι τέτοιες κινήσεις και τέτοιες εκδηλώσεις διαφημίζουν πρωτίστως την πόλη μας, αλλά σε κάθε περίπτωση διαφημίζουν και τα προϊόντα της βιωτικής γης που τόσο απλόχερα μας δίνει. Νομίζω ότι τέτοιες κινήσεις, παράλληλα όμως και με τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα που βοηθάει η βιωτική γη και μας δίνει απλόχερα, νομίζω ότι σιγά σιγά εμείς ως φορείς, ως εμπορικός σύλλογος αλλά και ως επιμελητήριο, σιγά σιγά θα μπούμε στη λογική της διαφήμισης και της προώθησης προς τα ράφια των σούπερ μάρκετ, γιατί τόσο η Θήβα αλλά τόσο και όλες οι περιοχές δίπλα της Θήβας και του Αλιάρτου και του Σχηματαρίου, τα προϊόντα είναι τόσο εξίσου καλά και ανταγωνίσιμα, μπορώ να πω, και σε όλο τον κόσμο. Εγώ ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου θέλω να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές, το Δήμο Θηβαίων, το Δήμο Σχηματαρίου, το Δήμο Αλιάρτου, καθώς επίσης και σε όλους όσους συμβάλλουν στο να γίνεται αυτή η διοργάνωση. Και το μόνο μας μέλημα που έχουμε να κάνουμε εμείς ως φορείς είναι κάθε χρόνο τέτοιες εκδηλώσεις να γίνονται ακόμα και πιο πολλές, αλλά και καλύτερες. Σας ευχαριστώ. Δύο λόγια για την απόψινή βραδιά στο όμορφο Μουσείο της Ελλάδος. Καταρχήν, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Μουσείο της Θήβας και στην πόλη της Θήβας. Θεωρώ και πιστεύω ότι είναι επιτυχημένη. Όσο περνάει ο καιρός, λοιπόν, βλέπουμε τις αδυναμίες, τα λάθη και γινόμαστε καλύτεροι. Θα σταθώ μόνο στο πιο σπουδαίο γεγονός απόψε εδώ, που είναι η προβολή των τοπικών προϊόντων. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικότερο πράγμα. Και επίσης, οι επαγγελματίες οι οποίοι εκθέτουν τα προϊόντα τους είναι για μας μεγάλη χαρά, τιμή, αλλά και στήριξη στον τομέα αυτών για να πάνε ακόμα ψηλότερα. Θεωρώ και πιστεύω, επαναλαμβάνω, το χρόνο θα είναι ακόμη καλύτερη η εκδήλωση. Άλλωστε, αυτό φαίνεται από τον κόσμο και τη συμμετοχή του κόσμου, αλλά και τη δική μας ως αιρετή συμμετοχή και στήριξη σε αυτά τα γεγονότα. Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας, το καλύτερο πιστεύω της περιοχής. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε. Δύο λόγια για το χώρο. Είναι εντάξει, το καλύτερο μουσείο, το δεύτερο καλύτερο μουσείο στην Ελλάδα, ένα υπέροχο μουσείο, μια υπέροχη διοργάνωση, που είναι το σημαντικότερο, και μια πάρα πολύ καλή διαφήμιση για την πόλη. Άλλη μια εκδήλωση στα πλαίσια της περσινής εκδήλωσης. Πιστεύουμε και η φετινή να είναι επιτυχημένη. Συγχαρητήρια σε όλους όσους έχουν συμβάλει στην δημιουργία αυτής της εκδήλωσης και πιστεύουμε να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια με ακόμα περισσότερους εκθέτες. Είναι μια ευκαιρία να προσεγγίσουν και το μουσείο. Και το μουσείο να το προσεγγίσουν, αλλά και ο κόσμος της βιωτίας γενικά να γνωρίσει τα κρασιά του τόπου μας. Δεν χρειάζεται να πίνουμε μόνο ξένα κρασιά, και τα δικά μας, τα ελληνικά. Καλώς όρισες στο Μουσείο της Θήβας. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθαμε εδώ πέρα, έχουμε σήμερα το Φεστιβάλ Ινογνωσίας, είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι πρωτοβουλίες να γίνονται γενικότερα σε μια περιοχή η οποία έχει μεγάλη ανάπτυξη σε αγροτικά προϊόντα όπως το κρασί. Θεωρώ είναι πολύ όμορφη πρωτοβουλία, διότι έρχεται εδώ ο κόσμος, γνωρίζει τα ενοπία της περιοχής, δοκιμάζει τα κρασιά και είναι πράγματα τα οποία λείπουν από τον τόπο μας. Έτσι, για να αναβαθμίζεται το τουριστικό προϊόν το οποίο προσφέρει η βιωτεία, προσφέρει η Θήβα, το Σχηματάρι, τα Νάγρα, η Αλίαρτος και όλες οι γύρω περιοχές.